Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Από σήμερα η κοινωνία αποκτά νέα χαρακτηριστικά. Αν θέλουμε να είμαστε μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορεί παρά να επιδιώκουμε περισσότερο κόσμο. Ένας κύκλος από στρογγυλά τραπέζια σε φλέγοντα θέματα, όχι κατά ανάγκη πολιτικά, αλλά σε θέματα που απασχολούν συνολικότερα την ελληνική κοινωνία, νομίζω θα είναι ό,τι πιο... θα είναι το ιδανικό για να μας κρατήσει συντροφιά το δύσκολο καλοκαίρι που έρχεται. Ανοίγουμε αυτόν τον κύκλο των ζωντανών συζητήσεων στην κοινωνία των ιδεών με ένα θέμα που συζητήθηκε, συζητιέται και έχω την υποψία ότι θα συνεχίσει να μας απασχολεί μέχρι τις επόμενες εκλογές. Τα βήματα προς τη νέα κεντροαριστερά. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες θα είναι οι ομοιότητές της και οι διαφορές της με το παρελθόν, ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα τις τελεχώσουν και ποια είναι η στρατηγική της για να προσελκύσει τις χιλιάδες των ψηφοφόρων που εγκατέλειψαν το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο τα τελευταία χρόνια. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της Atlas Τηλεόραση ένα μεγάλο πάνελ. Είναι σήμερα μαζί μας ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης, εκ μέρους του Δικτύου Ανανέωση. Είναι το δίκτυο το οποίο με επικεφαλή στον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη μετέχει στις διαδικασίες της συγκρότησης του κινήματος αλλαγής. Και μέλος εκτελεστικής γραμματείας ολόκληρου του κινήματος. Κύριε Παραστατίδη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, επίσης μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του κινήματος αλλαγής προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη. Κύριε Στοιμενίδη, καλώς ορίσατε στην κοινωνία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ιδεών. Εκ μέρους του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, ο κύριος Ηλίας Ρίγανης. Κύριε Ρίγανη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και ο κύριος Νίκος Νιφούδης, εκ μέρους του κινήματος Το Ποτάμι. Κύριε Νιφούδη, καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα που είμαι βέβαιος ότι απασχολεί όσους ψηφοφόρους στρέφουν το βλέμμα τους με συμπάθεια προς το νέο φορέα της κεντροαριστεράς. Προφανώς για κάποιους λόγους τους οποίους θα πρέπει να συζητήσουμε, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρων που παραδοσιακά στην Ελλάδα εκφραζόντουσαν μέσω του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, την τελευταία πενταετία τον εγκατέλειψαν μαζικά. Προφανώς για να επαναπατριστούν θα πρέπει να πάψουν να υφίστανται οι λόγοι που τους οδήγησαν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Κύριε Παραστατίδη, τι πιστεύετε ότι περιμένουν αυτοί οι ψηφοφόροι από το νέο φορέα της κεντροαριστεράς? Προφανώς περιμένουν να αλλάξει καταρχήν. Το όνομα είναι κίνημα αλλαγής. Αρκεί η αλλαγή του ονόματος? Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Να πούμε ότι ο χώρος μας γενικότερα πλήρωσε με το παραπάνω, μετά το 2009, τη στάση ευθύνης που κράτησε απέναντι στην κρίση, η οποία ήρθε και μας βρήκε. Ευθύνουσα πορεία δηλαδή της χώρας. Ήταν αυτή την οποία, αν θέλετε, πληρώσαμε εμείς με το παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ ότι κάναμε και εμείς τα δικά μας λάθη. Και αυτά τα λάθη ήταν αρκετά. Συνέπεια όλων αυτών ήταν ο κατακαιρματισμός του χώρου. Κατακαιρματιστήκαμε, δηλαδή γίναμε πάρα πολλά κομμάτια. Οι πληγές μεταξύ μας ανεπούλωτες. Τα προβλήματα πάρα πολλά. Και έλειπαν κυρίως οι ιδέες. Δηλαδή, οι προσωπικές στρατηγικές που ακολουθήθηκαν ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν το χώρο μέχρι εδώ. Σήμερα γίνεται μια νέα προσπάθεια, η οποία ξεκινά από την διάθεση καταρχήν για ενότητα, την προσπάθεια για ενότητα. Και μια νέα στρατηγική, η οποία ξεκινά από τη σύνθεση αυτή. Σίγουρα θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε ιδέες, σίγουρα θα πρέπει να παρουσιάσουμε μια νέα ατζέντα και για αυτήν θα πρέπει να συζητήσουμε. Μια νέα ατζέντα για τη σοσιαλδημοκρατία, η οποία θεωρώ έχει μεγάλο πρόβλημα και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Και από εκεί και πέρα, σε διάδραση με τη βάση, με τον κόσμο, να κάνουμε μια συζήτηση εκτενή σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, σε όλες τις θεματικές και να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε την στήριξή του μέσα από μια εκλογική διαδικασία. Θεωρείτε ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι τώρα, γιατί δεν θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα οργανωτικά, θέλω να μιλήσουμε περισσότερο πολιτικά σήμερα. Τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής του νέου φορέα εγγυώνται τη συμμετοχή αυτή του κόσμου και την διάδραση για την οποία μιλήσατε? Ναι. Θεωρώ ότι υπήρξαν και υστερήσεις και κενά και αν θέλετε και διαφωνίες σημαντικές. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο όλο αυτό. Και το πώς έγινε, κατά την άποψη δική μου. Όλα ξεκίνησαν λίγο ανάποδα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από τον επικεφαλής και καταλήγουμε να φτάνουμε στις οργανώσεις της βάσης. Βέβαια, ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, 212.000 συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, κάτι το οποίο είναι απόλυτα θετικό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι
Κάθε τάση, κάθε κόμμα, κάθε κίνηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ζητούμενο αποτέλεσε στην πρώτη συμφωνία που έγινε να γίνει η εκπροσώπησή τους αναλογικά, να μην υπάρξουν αποκλεισμοί, αν θέλετε, μέσα από τις διαδικασίες. Οπότε μέσα από μια συμφωνία προχωράμε σε μια μεταβατική αναλογικότητα, η οποία θα καταλήξει σε ένα δημοκρατικό συνέδριο μετά τις εκλογές και σε ένα ενιαίο κόμμα που είναι και το ζητούμενο για όλους μας. Κύριε Στοιμενίδη, ΠΑΣΟΚ, με όνομα βαρύ σαν ιστορία που λέγεται το γνωστό τραγούδι, θεωρείται ότι στην περίπτωση της συγκρότησης του νέου φορέα της κεντροαριστεράς, η φόρτιση ιστορική του όρου ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως brand name ή ως βαρύδιο εν ώψη των εξέλιξεων? Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Περπερίδη, έχει καθορίσει την μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου. Οι τομές που έχουν γίνει σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο οικονομίας, σε επίπεδο εθνικό, έχουν θετικό πρόσημο και είναι καθοριστικές για την εξέλιξη του τόπου, για την αναδιανομή του εισοδήματος, για μια πατρίδα η οποία έκανε περήφανη τους Έλληνες. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο διαφορετικό. Δεν βρισκόμαστε στο σημείο που ο χώρος είχε το 40% του εκλογικού σώματος. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο χώρος μέσα από μια καθοριστική συμβολή για να μείνει η πατρίδα όρθια σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο της τελευταίας δεκαετίας, ανέλαβε και το πολύ μεγάλο κόστος, το μη αναλογικό κόστος αυτής της ιστορίας. Άρα, αυτό που χρειάζεται είναι η συνένωση των δυνάμεων. Μόνος του δεν πηγαίνει κανένας πλέον. Η συνένωση των δυνάμεων κάτω από τη στέγη του νέου πολιτικού κομματικού μας φορέα στην εξέλιξή του, του κινήματος αλλαγής, είναι αυτή η οποία πρέπει να δώσει τις απαντήσεις στον κρίσιμο και ζωτικό χώρο της σοσιαλδημοκρατίας για τον τόπο. Παλαιότερα, το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα διευρυμένο κίνημα το οποίο συστέγαζε όλους αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είχαν τα χαρακτηριστικά της εγκύτητας στην σοσιαλδημοκρατία. Σήμερα το κίνημα αλλαγής θέλει με τη συνένωση όλων αυτών των δυνάμεων να δημιουργήσει το νέο πολιτικό φορέα που θα προχωρήσει την παράταξη μπροστά. Και νομίζω ότι τόσο η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε με την μαζική συμμετοχή, μια αδιαφυσβήτητη κύρους διαδικασία με μαζική συμμετοχή πολύ μεγαλύτερη από του κυβερνώντος κόμματος στις δικές του διαδικασίες και πολύ κοντά... Δεν εξέλεγε αρχηγό το κυβερνόμενο κόμμα με κάλπη. Ναι, αλλά ήταν μια διαδικασία στην οποία εκλεγόταν τα όργανα από τη βάση. Όμως ήμασταν πολύ κοντά και στη συμμετοχή του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Περπερίδη. Συγγνώμη, επειδή το είπατε για δεύτερη φορά, το επώνυμο μου είναι Πιπερίδης, αλλά δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου. Συγγνώμη. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε ένα σημείο όπου αυτούς τους πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν πρέπει να τους κάνουμε συμμέτοχους στη νέα πρόταση του κινήματος αλλαγής. Κατά την προσωπική σας εκτίμηση, αυτοί οι πράγματι πολλοί πολίτες που ήρθαν να ψηφίσουν ήρθαν λόγω των συναισθηματικών δεσμών και της φόρτισης που είχαν με το όνομα ΠΑΣΟΚ ή λόγω των προσδοκιών για αυτό το νέο? Γιατί στο κρίσιμο ερώτημά μου που είναι αν είναι βαρύδιο ή θετικό στοιχείο για τη νέα πορεία της κεντροαριστεράς μέχρι σήμερα η ιστορία του ΠΑΣΟΚ, δεν μου απαντήσατε. Ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι βαρύδιο η ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Και θεωρώ ότι οι πολίτες, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήρθαν μόνο για να στηρίξουν μια συνέχεια εντός εισαγωγικών του ΠΑΣΟΚ ή νομίζω ότι ήρθαν λόγω της κρισιμότητας των περιστάσεων, επειδή θεωρούν ότι ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας είναι ζωτικός για την πατρίδα. Και ξέρετε, επειδή σε όλη αυτή τη διαδικασία συμμετείχα ενεργητικά και επειδή βρισκόμουν και εδώ στο περίπτερο 6 δίπλα στην έδρα σας, είδα πολλούς πολίτες όλων των ηλικιών και όλων και ιδιαίτερα πολλούς πολίτες οι οποίοι εκπροσωπούν τη μεσαία τάξη και από το κέντρο της πόλης. Που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια προσδοκία να αναγεννηθεί ο χώρος εκεί που έχει ταξικά στηριχθεί για να πάμε μπροστά. Κύριε Ρίγανη,
το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών που έχει επικεφαλίσει τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, επομένως για ένα μεγάλο μέρος των μελών του έχει μια έντονη συναισθηματική φόρτιση με την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και με την οικογένεια, και η οικογένεια Παπανδρέου, η οποία έχει παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην ιστορία της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Μου κάνει εντύπωση η προθυμία να συμπράξεται σε ένα νέο φορέα της κεντροαριστεράς, το οποίο αν επαληθευτούν οι μέχρι τώρα εξαγγελίες, ίσως θα είναι και η οριστική λήξη της χρήσης της λέξης ΠΑΣΟΚ στην ελληνική πολιτική ιστορία. Το κίνημα, ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών από την ίδρυσή του είχε σαν στρατηγικό στόχο τη συμπόρευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου βοήθησε αποφασιστικά στο να γίνει και η Δημοκρατική Συμπαράταξη αλλά και ο καινούργιος φορέας. Και εμείς σαν κίνημα, επειδή έχουμε οργάνωση σε όλη τη χώρα, συμμετείχαμε ενεργά στο να γίνει ο καινούργιος φορέας. Ήθελα να πω ότι δεν έχουμε μόνο συναισθηματική σχέση με τον Παπανδρέου. Οι περισσότεροι από εμάς, οι περισσότεροι άνθρωποι, ίσως να μην τον έχουν γνωρίσει και ποτέ. Προς Θεού, πιστεύουμε, δεν υποστήριξα. Πιστεύουμε στις ιδέες του. Πιστεύουμε σε αυτό που πρεσβεύει. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ότι αν δεν υπήρχε ο Γιώργος ο Παπανδρέου το 2010, σαν αυτές τις μέρες που υπογράφηκε το πρώτο μνημόνιο, ίσως να μην υπήρχαμε σαν χώρα ή να υπήρχαμε τελείως διαφορετικά. Αυτός ο άνθρωπος βάσταξε τη χώρα και στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Άρα, Ένωση. Με αυτή τη συλλογική... Και θα ήταν, αν μου επιτρέπετε, τελείως διαφορετικά τα πράγματα αν τότε υπήρχε η σύμπλευση όλων των δυνάμεων. Αυτό που ζητάει σήμερα ο κ. Τσίπρας. Θα είχαμε βγει από το μνημόνιο, πιστεύω, όπως βγήκε και η Πορτογαλία εδώ και χρόνια. Θεωρείτε ότι υπάρχει ρόλος στο κίνημα αλλαγής για τον Γιώργο Παπανδρέου πέραν του θεσμικού του ρόλου ως πρώην Πρωθυπουργού και πρώην ηγέτη της παράταξης? Μια νέα γενιά εμφανίζεται στο πολιτικό προσκήνιο. Τα πρόσωπα που άφησαν σαφές το αποτύπωμά τους επί τόσα χρόνια, επί δεκαετίες στην πολιτική ζωή, θα έχουν ρόλο στην επόμενη μέρα του κινήματος αλλαγής? Πιστεύω ότι θα απαντήσω όπως απαντάει ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ότι δεν είμαι δεμένος στην καρέκλα. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο άνθρωπος παραιτήθη από πρωθυπουργός και έγινε η συγκυβέρνηση. Οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι τον παρέτησε. Η συγκυβέρνηση. Εγώ ξέρω ότι παραιτήθη. Μάλιστα. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου από το Δεκέμβριο του 2016, που είχε συνάντηση με την κυρία Γεννηματά, της είπε ότι εγώ δεν θέλω, δεν διεκδικώ τίποτε. Και γι' αυτό δεν κατεβάσαμε και δικό μας υποψήφιο από το χώρο μας στις εκλογές που έγιναν. Ήθελα όμως να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι βαρύδιο. Κάποιοι άνθρωποι όμως του ΠΑΣΟΚ είναι βαρύδια. Και αυτό που δεν μπορέσαμε μέχρι στιγμής να επικοινωνήσουμε στην κοινωνία, να επικοινωνήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχω κάτι προσωπικά με κανέναν. Όλοι τους ξέρουμε. Και δεν... Ας πούμε, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ένα τέτοιο βαρύδιο στο σημερινό κίνημα αλλαγής. Όχι, δεν θα ήθελα να μιλήσω για ανθρώπους που είναι ήδη μέσα στο κίνημα. Μάλιστα. Αν επιλέξει να μην είναι, τότε θα είναι. Όσο είναι στο κίνημα αλλαγής, βεβαίως και όχι. Εγώ δεν εννοούσα τον κύριο Βενιζέλο, εννοούσα άλλους ανθρώπους που κατηγορήθηκαν. Έχετε όμως και στην πλευρά του παλαιού ΠΑΣΟΚ που αποχώρησε προς το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, στελέχη με ιστορία τα οποία όμως είναι πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή. Σας θυμίζω ότι ο κ. Πετσαλινικός ήταν επί 30 τόσα χρόνια βουλευτής. Ο Χάρης Καστανίδης εκπροσωπούσαν την Μακεδονία από το 1981 στο Κοινοβούλιο. Υποτίθεται ότι πάμε για ένα νέο ξεκίνημα, πάτε για ένα νέο ξεκίνημα ως χώρος. Και αναζητά η κοινωνία και τη νέα γενιά των στελεχών που θα τραβήξουν μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι. Μπορεί να είναι με όρους της δεκαετίας του 80 ή τα μέλη της πρώτης κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου η δημιουργία της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα σήμερα. Όχι. Είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Δεν θέλω στην υπεροψηφιολογία. Ο Χάρης ο Καστανίδης και ο κ. Πετσάλινικος. Τον έφερα γιατί και οι δύο εξελέγησαν πρώτη φορά το 1981. Ναι, αλλά ο ένας ήταν 24 χρονών και ο άλλος μπορεί να ήταν 40 χρονών. Έτσι. Ξέρετε τι γίνεται. Το νέος, εγώ και δεν είμαι και σχετικά νέος, είμαι 63 χρονών.
πρέπει να δέσουμε το νέο με το παλιό. Το παλιό δεν σημαίνει ότι έχουμε και παλιές ιδέες. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που έχουν πάρα παλιότερες ιδέες από ό,τι έχουμε εμείς. Εγώ πιστεύω ότι στελέχη σαν το Χάρη τον Καστανίδη δεν έχουμε πολλά στη χώρα. Και λένε και κάτι άλλο, ότι στην εκκλησία χωράνε όλοι, στο ιερό μπαίνουν οι εκλεκτοί. Μάλιστα. Κύριε Νηφούδη, θυμάμαι τις πρώτες κρούσεις που δεχόταν το ποτάμι την εποχή που δημοσκοπικός αέρας έπνεε ούριος στα πανιά του. Και τότε στερεοτύπως ο Σταύρος Θεοδωράκης απαντούσε ότι εμείς δεν είμαστε κεντροαριστερά και ότι το ποτάμι έχει και στελέχη από το φιλελεύθερο χώρο και υπάρχει και μια φιλελεύθερη συνιστόσα. Άτομα που προέρχονται από αυτό που τώρα πλέον το ονομάζουμε μεταρρυθμιστικό κέντρο, στην εποχή τη δική μου κέντρο, σκέτο το λέγαμε. Και δεν είχαν ιστορική διασύνδεση με την έννοια της κεντροαριστεράς. Πώς χωράνε, πώς μπορεί να χωρέσει όλο το ποτάμι σε ένα κίνημα που αυτό προσδιορίζεται ως κεντροαριστερό. Σας θυμίζω παραδείγματος χάρη, αφού μπήκαμε στην ονοματολογία, η κυρία Λιμπεράκη, συμπαθέστατη, πολύ καλή οικονομολόγος, σάρξε σαρκός της νεοφιλελεύθερης συνιστόσας Νέας Δημοκρατίας. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Η αλήθεια είναι ότι ο Σταύρος μιλούσε ούτως ή άλλως για ένα διευρυμένο κέντρο. Αλλά ούτως ή άλλως γι' αυτό φωνάζαμε στο ποτάμι και λέγαμε ότι αυτός που θα εκλεγεί επικεφαλής θα κρίνει και την πορεία του εγχειρήματος. Όλοι γνωρίζαμε λίγο πολύ το τι θα έκανε όποιος κέρδισε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, βάλετε στον πειρασμό. Άρα, αν κέρδισε ο Σταύρος Θεοδωράκης πριν από δύο μήνες, θα ήταν περισσότερο προς το κέντρο σήμερα το κίνημα αλλαγής. Θεωρώ ότι θα ήταν περισσότερο προς το κέντρο, ναι. Τα σημεία πολιτικής πάνω στα οποία θα στήριζε όλο αυτό το εγχείρημα. Παρ' όλα αυτά, μαζεύτηκαν χιλιάδες κόσμου και αποφασίσανε για το πού πρέπει να γεννηθεί το κίνημα. Εγώ προέρχομαι ούτως ή άλλως από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, οπότε ήταν λίγο πολύ και η δική μου θέση δύσκολη, γιατί έφυγα από το ΠΑΣΟΚ από την πόρτα και δεν ήθελα να μπω από το παράθυρο. Θεωρώ ούτως ή άλλως, εγώ προσωπικά, ότι αυτό που χρειάζεται ο χώρος είναι ένα δυνατό κέντρο. Προφανώς και όλοι οι προερχόμενοι από την κεντροαριστερά αντιλαμβανόμαστε τι πρέπει να κρατήσουμε από την κεντροαριστερά, αλλά και τι πρέπει σήμερα το 2018 να κρατήσουμε από το κέντρο. Το σημαντικότερο χείρημα σε αυτή την προσπάθεια είναι αυτό που είπε ο Στέφανος Προστατίδης, ποια θα είναι η πολιτική. Ποιο θα είναι το πολιτικό στίγμα. Ακόμα δεν έχουμε πείσει τον ελληνικό λαό, γι' αυτό και βλέπουμε και μια δημοσκοπική κάμψη. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστική. Αυτό θα επανέλθει. Θα επανέλθει όμως στη στιγμή που θα πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι δεν είμαστε ούτε σίγουροι συνεργάτες της Νέας Δημοκρατίας, ούτε σίγουροι συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ την επομένη των επόμενων εκλογών. Πρέπει αυτός ο χώρος να έχει ένα πολύ ισχυρό, μια ισχυρή πολιτική φωνή με το τι θέλει να πετύχει στο χώρο και πού θέλει να πάει το χώρο. Και βάσει αυτού θα κρυθεί από τον ελληνικό λαό. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει κανένα μέλλον για το καινούργιο εγχείρημα. Και πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι, το λέω αυτό όντας από το ποτάμι, ότι αυτές οι εκλογές είναι ίσως και οι πιο σημαντικές για το κίνημα αλλαγής. Γιατί μια ενδεχόμενη επιτυχία του θα ενώσει ακόμα περισσότερο τα συστατικά στοιχεία. Μια αποτυχία που δεν θέλει κανένας μας, φυσικά θα βρεθούν πολλοί. Να λέμε τα πράγματα πώς είναι, οι οποίοι θα αμφισβητήσουν το εγχείρημα. Οπότε πρέπει όλοι να δουλέψουμε σκληρά, ώστε το αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές να είναι σημαντικό και να επιβεβαιώνει ότι αυτός ο χώρος έχει λόγο ύπαρξης. Έβλεπα πρόσφατα αρθογραφία στελεχών του ποταμιού και στο πρόταγμα.gr και σε μέσα που έχουν μια φιλική σχέση προς το κίνημα του ποταμιού, με τίτλους τύπου «Σταύρο φύγε τώρα», μία συζήτηση στο εσωτερικό του ποταμιού για το αν η επιλογή ήταν η ενδεδειγμένη. Θεωρείται ότι δεν έχει πισωγύρισμα η διαδρομή του ποταμιού προς την ενιαία κέντρο-αριστερά. Το Σταύρο φύγε τώρα ήταν ένα λογοπαίγνιο πολύ έξυπνο των ανθρώπων που το δημιουργήσανε. Όμως δεν εννοούσαν να φύγει από το ποτάμι. Έπρεπε κάποιος να μπει όχι μέσα. Όχι, βέβαια, να φύγει ναι, ναι. Από την κίνημα αλλαγής εννοούσαν. Ακριβώς. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι θέλει να φύγει από το ποτάμι. Όχι, όχι. Το Σταύρο φύγε τώρα αναφερόταν στο κίνημα αλλαγής. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι υγιές μέσα σε ένα κόμμα. Σίγουρα η πλειοψηφία όλων μας πήραμε την ευθύνη να στηρίξουμε τον Σταύρο σε αυτή την προσπάθεια και εγώ ήμουν από αυτούς που συμπτωματικά, επειδή βρισκόμουν μαζί του στην Κρήτη, όταν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Καμίνης, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, η οποία για μένα ήταν καταλυτική για την συμμετοχή του Σταύρου.
στο κίνημα αλλαγής. Αν ο κύριος Καμίνης δεν είχε συμμετάσχει, η πιθανότητα και ο Σταύρος να μην είχε συμμετάσχει. Αν όμως ο κύριος Καμίνης δεν είχε συμμετάσχει και συμμετείχε μόνο ο κύριος Θεοδωράκης, μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ήταν διαφορετικό. Με δύο υποψηφίους με κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι είναι η ζωή. Αλλά για να πω και το προσωπικό μου παράδειγμα, αν ο κύριος Παπανδρέου δεν κατέβαινε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, μπορεί εγώ να ήμουν βουλευτής για παράδειγμα. Γιατί ο μισός συνδυασμός μου από το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη κατέβηκε με το χώμα του κυρίου Παπανδρέου. Ο στέλεχος του ποταμιού, σας φόβησε την ημέρα των σοκομματικών εκλογών η διαφαινόμενη παντοκρατορία εντός εισαγωγικών της πασοκικής παράδοσης και στο νέο φορέα? Είδαμε πρώτος και δεύτερος υποψήφιος και με σχετική διαφορά να προέρχονται από το ιστορικό Πασόκ. Και αυτό ίσως απογοήτευσε στελέχη του λεγόμενου μεταρρυθμιστικού κέντρου ή της φιλελεύθερης πτέρυγας του ποταμιού, που αντιλήφθηκαν ότι οι αριθμητικοί συσχετισμοί στο εσωτερικό της μεγάλης κεντροαριστεράς δεν έχουν αλλάξει και πολύ. Εσάς σας φόβησε? Όχι, δεν μας φόβησε καθόλου. Γι' αυτό και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν φόβησε καθόλου τον Σταύρο. Βέβαια, αποδείχθηκε ότι καλός ή κακός ο μηχανισμός, δεν το λέω με την κακή έννοια. Και δεν έπρεπε να λέμε αν υπάρχει κάποια κακή έννοια. Τον αποκαλείτε πάντα έτσι ο Σταύρος στις συζητήσεις σας. Ναι. Μου κάνει εντύπωση η τρυφερότητα, γιατί δεν είδα αντίστοιχες. Ξέρετε, αυτό που λέτε είναι πολύ ωραίο, αλλά αυτό έλεγα και στα παιδιά, στους ανθρώπους που είναι στο ποτάμι, γιατί πάντα γκρινιάζανε ότι δεν βλέπαμε αρκετά το Θεοδωράκη. Αλλά όλοι αυτοί είχαν απειρία από άλλα κόμματα. Δηλαδή, σκεφτείτε εμένα που ήμουν στο Πασόκ, αν είχαμε δει τον Παπανδρέου μια φορά στη ζωή μας, θα ήταν ευτυχία. Ενώ ο Θεοδωράκης ήταν συνέχεια στις συναντήσεις παντού. Οπότε ναι, τον φωνάζουμε με το μικρό του. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μας φόβησε καθόλου. Θεωρήσαμε βέβαια ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση της κοινωνίας εκτός κομμάτων. Αυτό δεν έγινε. Θεωρώ ότι ο Σταύρος έδωσε ένα πολύ ωραίο αγώνα που βοήθησε εν τέλει τη γεννηματά, γιατί κινητοποίησε κόσμο να ψηφίσει, αλλά δεν ψήφισε αυτόν. Το αποτέλεσμα όμως για το χώρο ήταν θετικό. Μετά από μία πρώτη σειρά τοποθετήσεων, σκοπίμως μολονότι με τέσσερις εκλεκτούς καλεσμένους, ίσως θα περίμενε κανείς να είμαστε πιο, εγώ τουλάχιστον να είμαι πιο απαιτητικός ως προς τους χρόνους, ήθελα να εκφραστούν το γενικό πλαίσιο των τοποθετήσεων κάθε μία από τις βασικές συνιστώσεις που φτιάχνουν την καινούργια κεντροαριστερά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω μετά, σε ένα πιο σφιχτό πλαίσιο της συζήτησης, να δούμε τα δύο βασικά θέματα που θεωρώ, μπορεί να κάνω λάθος, εσείς θα μου πείτε ότι είναι έτσι, ότι θα έχετε να βρείτε μπροστά σας τις επόμενες ημέρες. Το ένα θα είναι ο αυτοπροσδιορισμός του νέου φορέα στο εκλογικό τοπίο, στον πολιτικό χάρτη. Πόσο κέντρο και πόσο αριστερά θα είναι αυτή η κέντρο-αριστερά. Και το δεύτερο, εκεί ούτε ψηλό στο κόρφο σας διαβεβαιώ, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να είμαι στη θέση σας, το ζήτημα των συνεργασιών. Πάμε όμως πρώτα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.